Καλώς ήρθατε στο τέταρτο podcast του mygreekteacher.org. Σήμερα θα ακούσουμε δύο διαλόγους και θα γνωρίσουμε δύο διαφορετικούς ανθρώπους. Διάλογος 1. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι η Αλεξία. Εγώ είμαι η Τζοβάνα. Ωραία. Τζοβάνα, με τι ασχολείσαι? Εγώ έχω ένα κατάστημα στην περιοχή της Αρτέμιδας, που είναι μια παραθαλάσσια περιοχή στην Αθήνα. Τι κατάστημα είναι αυτό που έχεις? Κατάστημα με γυναικεία παπούτσια, υποδήματα. Πολύ ωραία. Εργάζεσαι πολλά χρόνια εκεί? Περίπου 10. Και πηγαίνεις καθημερινά στη δουλειά σου? Πηγαίνω καθημερινά, ναι, εκτός από τα Σαββατοκύριακα. Με τι μέσο πηγαίνεις καθημερινά εκεί? Χρησιμοποιώ το αυτοκίνητό μου, αν και η απόσταση είναι αρκετά μεγάλη από την περιοχή που μένω, από την περιοχή που ζω. Πόσα χιλιόμετρα περίπου? Περίπου 25. Και κάθε μέρα κάνεις 25 χιλιόμετρα για να πας, 25 χιλιόμετρα για να επιστρέψεις. Είναι δύσκολο αυτό? Είναι αρκετά δύσκολο, ειδικά τις μέρες που έχει κίνηση στο δρόμο. Κατά τα άλλα, το έχω συνηθίσει. Τα τελευταία, ας πούμε, 2 χρόνια στην Ελλάδα υπάρχει ένα θέμα με την κίνηση στους δρόμους. Έχει αρκετή κίνηση, ειδικά τις ώρες αιχμής. Το πρωί που όλοι πάνε στη δουλειά τους και το απόγευμα που όλοι επιστρέφουν από τις δουλειές τους. Εσύ έχεις αυτό το πρόβλημα, το αντιμετωπίζεις καθημερινά? Η αλήθεια είναι πως δεν το αντιμετωπίζω, γιατί έχω φροντίσει να πηγαίνω στη δουλειά μου όχι τις ώρες αιχμής. Πηγαίνω σε ώρες πιο ήπιας κυκλοφορίας στη δουλειά μου. Περίπου τι ώρα ξεκινάς το πρωί? Ξεκινάω γύρω στις 10 από το σπίτι μου και φτάνω στη δουλειά μου στις 11 και φεύγω από τη δουλειά μου στις 7 με 8 και φτάνω στο σπίτι μου στις 9 περίπου πάλι. Οπότε 2 ώρες από τη μέρα σου τις περνάς στο αυτοκίνητο? Ναι, σίγουρα. Πώς είναι αυτή η εμπειρία, δηλαδή πώς περνάς την ώρα σου ευχάριστα στο αυτοκίνητο όταν έχει κίνηση ή όταν είσαι αναγκαστικά εκεί? Είναι δύσκολο, να σου πω την αλήθεια, αλλά με λίγο ευχάριστη μουσική και ευχάριστες σκέψεις, περνάει η ώρα. Περνάει, πολύ ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ που σε άκουσα. Και εγώ χάρηκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Εννοείται, σε ευχαριστώ πολύ. Διάλογος 2. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι η Αλεξία. Είμαι η Κατερίνα. Χαίρομαι πολύ. Κατερίνα, πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 19. Και με τι ασχολείσαι αυτή την περίοδο? Σπουδάζω αισθητική. Στην Αθήνα? Ναι, στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα στο Μαρούσι. Μένεις στην Αθήνα? Όχι, μένω στην Αρτέμιδα. Είναι πόση ώρα μακριά η σχολή σου από το σπίτι σου? Περίπου 1 ώρα. Πηγαίνεις κάθε μέρα στη σχολή? Πηγαίνω μόνο τις καθημερινές, εκτός από το Σαββατοκύριακο. Με τι τρόπο μετακινείσαι? Με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πιο συγκεκριμένα το λεωφορείο και τον προαστιακό. Μ' αφήνουν πολύ κοντά στη σχολή. Περπατάς καθημερινά? Αμέ, για να πάω στη στάση, για να πάρω το λεωφορείο, για να πάω στη σχολή. Πόσες ώρες μάθημα κάνετε? Περίπου 4 με 5 ώρες. Η μετακίνησή σου πόση ώρα είναι από το σπίτι μέχρι τη σχολή? Γύρω στα 45 λεπτά. Κατάλαβα. Ήθελα να σε ρωτήσω, τι μαθήματα κάνετε στη σχολή που πηγαίνεις? Αισθητική άκρων, αισθητική προσώπου, μάλαξη, μακιγιάζ. Πάρα πολύ ωραία. Σε ενδιαφέρει? Είναι κάτι που το επέλεξες? Ναι, είναι κάτι που μου άρεσε από παλιά. Πολύ ωραία. Παράλληλα με τη σχολή κάνεις και κάποια πρακτική, δηλαδή έχεις ανθρώπους τους οποίους περιποιείσαι ή κάνεις στον εαυτό σου κάποια δοκιμαστικά? Κάνω στον εαυτό μου πάρα πολλές φορές. Αν τύχει στην αδερφή μου, σε κάποια φίλη μου. Ποιο είναι το αγαπημένο σου κομμάτι από τα μαθήματα που έχεις κάνει μέχρι σήμερα? Ποιο είναι αυτό που θα έλεγες ότι σ' αρέσει περισσότερο? Σίγουρα το μακιγιάζ και έπειτα τα νύχια, έτσι όπως το βλέπω τώρα. Πολύ ωραία. Είναι και ένα επάγγελμα που νομίζω ότι έχει μεγάλο πεδίο και είναι και ένας χώρος που πλέον έχει ανθίσει σε όλη την Ιφίλιο, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Βέβαια. Είναι πολύ ωραίο. Εύχομαι να πάει πολύ καλά και ευχαριστώ. Σε πόσα χρόνια πιστεύεις ότι έχεις τελειώσει με τις σπουδές σου? Σε 2. Οπότε μετά θα ξεκινήσεις να εργάζεσαι? Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Εύχομαι να πάνε καλά οι σπουδές. Ευχαριστώ πολύ. Και ελπίζω να τα πούμε ξανά σύντομα. Αμέ. Καλή σου μέρα. Επίσης.